Έλα, κάθισε ρε. Κάθισε να σου δείξω. Έλα, τι με θέλεις. Να σου πω, λοιπόν, ξέρεις ότι είμαι ρετρολάγνος. Εγώ το ξέρω πολύ καλά. Και έχω κάνει τα παλιά συνήθως στο κανάλι, εγώ τα κάνω, παίρνω πρωτοβουλία και τα κάνω με το Σταμάτη ή με τον Μπάμπη, ήρθε η ώρα να κάνω για να... Ο Ρετρομάκης. Έχει αφορά κάποια περιοδικά, τα οποία έχω κλέψει από σένα, παλιά όμως, και τα έχω φέρει εδώ πέρα. Είναι αυτά εδώ. Αυτά. Και λοιπόν, σε φώναξα έτσι να τα δούμε και να νοσταλγίσουμε λίγο τις εποχές που αγοράζαμε περιοδικά γιατί δεν είχαμε ίντερνετ. Να πούμε, ναι, να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για αυτά, γιατί για μας έχουν μεγάλη συναισθηματική αξία. Είναι η πρώτη μας πηγή. Τόσο μεγάλη που άφησε τη μάνα του και τα πέταξε. Μαλάκα, γαμισέτα. Η αθάνατη Ελληνίδα μάνα παίρνει πρωτοβουλία και πετάει πράγματα. Πόσα κουτιά και δεν έχουμε χάσει, γαμισέτα. Λοιπόν. Και επί τη ευκαιρία να δείξουμε και μερικά περιοδικά τα οποία είχαν και κυκλοφορία, το παιχνίδι του μήνα κτλ. Ναι. Μιλάμε για πολύ αρχαία παιδιά. Εκεί πέρα να πω και εγώ ότι και στο Μάικ ότι γνωρίσαμε πολλά άτομα του χώρου που είναι τώρα. Δηλαδή ναι. Ο Καλήφας του Game Over, ο Παπαπαύλου του Eternity, ο Γρυπάρης του Game World. Είναι πάρα πολύ. Ο Βέζος που είναι πάνω στο Eternity. Από εδώ ξεκινήσαμε. Όλοι ξεκινήσαν από εδώ από τον Edible και μετά σιγά σιγά όταν πέθανε ο Edible τύπος. Έκλασε λιγάκι. Τελείωσε, ναι. Και μετά στραφήκαν όλοι λογικά σε αυτό το μέσο που λέγεται YouTube και η site. Ναι, η... Καλά, ο Γάλιβας δεν κάνει YouTube. Βασικά η ιντερνετική ενημέρωση. Είτε είναι YouTube είτε είναι. Ναι. Και λοιπά. Να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ στα παιχνίδια. Να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ στα περιοδικά. Ναι, βέβαια. Μ' άρεσε πάρα πολύ τρία πράγματα. Γράμματα από αναγνώστες και που απαντούσαν από κάτω. Και εμένα. Η αγγελία, γιατί πάντα χαρβαδιάζαμε κάτι. Ναι, να και εμένα. Και φυσικά η πατάτα του μήνα. Ναι, η πατάτα του μήνα ήταν εμάς. Δεν έπρεπε να το διαβάσει όπως και τίποτα. Βέβαια, μόνο το Games το είχε αυτό. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει και το GamePro να είχε κάποια στήλη, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω. Πάντως το GamePro ναι. Είχε μια χρυσή πατάτα τέτοιο. Και ήταν, ναι, ήταν ωραίες εποχές. Παίζει δηλαδή. Να τα πρώτα τρία πράγματα που κοίταγα πριν αρχίσω όλη την άλλη αρθογραφία. Να δείξουμε έτσι μερικά και να πούμε κανένα σχόλιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε μερικά έτσι, να κάνουμε και μερικά σχόλια. Λοιπόν, έτσι να το ξεφλήσουμε έτσι μπροστά λιγάκι να δούμε. Δείξε την κυκλοφορία. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα Αύγουστο 99, ένα χιλιαρικάκι στην τσέπη. Ναι. Games με επικό Silent Hill. Έτσι. Έπος. Λύσεις, είχαν και τις λύσεις αυτά, πράγματα που δεν υπάρχουν τότε. Ήταν δύσκολο να βρεις οτιδήποτε, όχι. Cheat codes κλπ. Εν τω μεταξύ είχε και στην τελευταία σελίδα, άμα δεις, είχε και top 10. Είχε top 10, ναι. Για την κάθε κονσόλα. Εντάξει, ήταν μηνύματα. Τώρα σας δείχνουμε το game, σας δείξουμε και απ' τα άλλα. Ναι, να πω εγώ, να προσθέσω εγώ ότι είχα, εντάξει, σχεδόν τα πάντα έπαιρνα και Pixel και PlayStation Magazine και ναι. Game Pro. Και όταν πήγαινα στην Κέρκυρα που είναι το νησί μου και πηγαίνω κάθε καλοκαίρι, χτύπαγα και μερικά περιοδικά από Αγγλία από και τέτοια. Φαίνεται. Και τέτοια είχα. Η πατάτα του μήνα. Και αυτή τη φορά, ναι. Μαλκάρι. Μαλκάρι, μαλκαριστός, μαλκαριστός. Να σου πω τα γράμματα που τα είχανε. Είχε λυσάρια, οδηγούς, στην αρχή τα είχανε. Ναι, στην αρχή. Α, γιατί στο Game Boy τα είχε τελευταίες σελίδες. Έτσι ξεκινήσαμε και δύο μαζί. Κάτσε, περίμενε, γιατί θέλω να βρω. Ναι. Και που είχε cheat codes, ρε φίλε. Στρατηγικές σου λέει στο τέλος. Στρατηγικές είχε, είχε στρατηγικές, ναι, το θυμάμαι, αλλά έχει και cheat codes. Να τα. Για παράδειγμα, το Tenchu Shinobi. Έχει κωδικούς, ρε, να βάζεις. Κι έτσι, καταλαβαίνεις λέω έτσι. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα φίλε. Με Devil. Εδώ ήταν τα cheat codes, στείλει με τα cheat codes και καλά. Ή εμένα μ' άρεσε, ας πούμε, μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσε τώρα να δείξω οι διαφημίσεις από πώς λένε, ναι, δεν υπάρχει. Games Club της εποχής ρε. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πιο ρετρό κατάσταση ναι, να ναι, βλέπεις ναι. Τέτοια σκηνικά, δεν υπάρχει. Sanitarium φίλε, το παίξα μεγάλος αυτό. Αλλιώ δεν το έχω παίξει εγώ αυτό. Όταν πήρα που ήμασταν μαζί φαντάρι, όταν είχα πάρει άδεια από το σαρδότη, τότε το παίξα εγώ. Ναι. Τούμπανο, το παίξα. Ναι, όχι, το είχα. Μου το έδωσε ένα φιλαράκι ρε παιδί, το έχει κατεβάσει αυτό και κρακάρι, τα έχει φτιάξει. Ναι, έχει το έδωσε, ωραία. Κάτσε να διαβάσω μια πατάτα. Κάτσε εδώ. Κάτσε. Διάβασε μια πατάτα. Λοιπόν, και αυτό παίζει. Είναι και ένα PlayStation Magazine το οποίο το θυμάμαι είχα κάνει ταξίδι και είχε μέσα πριν κυκλοφορήσει το Metal Gear. Που το είχε σκάσει για Ιαπωνία, ρε φίλε, και το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά που είχα πάθει σοκ. Προσπαθώ να βάλω. Εκεί ήταν που έψαχνες και το. Να το που μου λέγες το κατέ, το πήρες και μπεις και τα αγόρασες Ιαπωνικά. Αυτό μετά, το... ναι, μετά αφού είχα δει το. Εδώ έχουμε κυκλοφορία. Το Games έχει γίνει πιο χοντρό πλέον εδώ. Εδώ μεταξύ. Έχει αυξηθεί ήλιο. Ναι, έχει αυξηθεί. Το 2000 είναι αυτό, ναι. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ. Ένα χρόνο αργότερα. Και σε κυκλοφορία εδώ πέρα ήταν το Resident Evil 2 του Dreamcast.
Του Dreamcast, ναι. Όχι. Του Dreamcast, ρε. Ναι, του Dreamcast. Αυτό είχε βγει πρώτα στο Dreamcast. Ήταν ένα αποκλειστικό. Hybrid Heaven, φίλε. Το PlayStation το περιοδικό, το οποίο ήταν, είχε όλο οδηγούς για παιχνίδια του PlayStation 1. Top 10 είχε στο τέλος. Πάντως, γράμματα αναγνωστών, το βρήκα, ρε φίλε. Διάβασε ένα γράμμα. Θα διαβάσω κανένα έτσι. Λέγε μέχρι να βρω κανένα καλό. Ναι. Εδώ, games πάλι, με τρεις κυκλοφορίες εκείνη την εποχή. Το Heart of Darkness, το οποίο ήταν ένα platforming αρκετά δύσκολο. Και το Tomb Raider, το 3. Game Pro, τότε όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το Killer Instinct Gold. Λοιπόν, ήταν. Οπότε είχαμε τρεις τύπους περιοδικών. Είχαμε το Game Pro, έτσι. Είχαμε το Games. Ναι. Είχαμε. Έδειξες Pixel. Εδώ, πάρε. Pixel. Είχαμε Pixel. Αυτά παίρναμε τότε. Είχε κανένα άλλο, δεν μπορώ να θυμηθώ ξεχωριστά. Το PlayStation Magazine που είδαμε και μετά εντάξει είχε και PlayStation 2 Magazine. Το PlayStation 2 Magazine, το οποίο ήταν πολύ αργότερο αυτό βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Ρετρό είναι και αυτό έτσι όπως είναι. Ναι. Ξοφυλάρα Resident Evil, φίλε, πόσο καλτήλα. Ναι. Πόσο καλτήλα. Ναι, έχουμε πετύχει περιοδικά ρε και τότε είχαν τα εξώφυλλα τους κυκλοφορίες παιχνιδιών τούμπανων. Ναι, πάντα. Εντάξει, τότε δεν κυκλοφορούσαν τόσο πολλά καλά. Εδώ δεν βλέπεις. Το Street Fighter Alpha όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Κοίτα εδώ πως είναι το Game Pro, ας πούμε. Είναι ψηλόφλουδο. Ενώ έχω εδώ ένα Game Pro το οποίο είναι 100 κιλά. Και φυσικά εντάξει, υπάρχει και το PC Magazine. Μεγάλη διαφορά. Και σαν εξώφυλλο και το τρίλο. Να το εξώφυλλο. Ναι. Resident Evil 2. Φιλάρο. Το PlayStation Magazine το οποίο έδινε και δώρο μέσα και demo. Και τα ντεμάκια. Πάντα, τα οποία έχουν γίνει συλλεκτικά, φίλε. Έχουν γίνει συλλεκτικά. Έχουν γίνει συλλεκτικά. Τα κυνηγάνε πολύ. Λοιπόν, αυτό ήθελα με λίγο να. Soul Calibur. Η κάλτσα του αιώνα, κάτι που πήγε να κάνει σαν το Mario Kart, αλλά δεν τα κατάφερε. Πώς λεγότανε? Το... Sonic 3D. Όχι, αυτό λεγότανε... Πόσο διάλο λεγότανε να δεις? Ήτανε σαν το τέτοιο ρε φίλε. Α, το βρω, περίμενε. Τσάμος. Τσάμος ρε. Τσάμος μαγκές. Πάμε τσάμο τώρα. G-Poly, θα μου δώσεις το θυμάστε. Sonic Car λεγόταν, άστε το θυμήθηκα. Ωραία. Το Sonic Car, το οποίο πήγε να κάνει κάτι σαν το Mario Kart, αλλά έφαγε τα μούτρα του. Τι σου έκανε σαν μετά αυτό. Λοιπόν, αυτές ήταν λίγο αναμνήσεις μας από τα παιδικά χρόνια που εγώ θυμάμαι να πηγαίνω στα παιδιά. Βγάλτε τα από μέσα σου. Στο περίπτερο και να πάτε να το οράζω. Ο οδηγός λέει κάτι που έχει κάνει Blood Omen. Έχω να το δείξω αυτό, έχω κάνει διαφήρωμα σε παλιά παιχνίδια τα οποία ακούστηκα και έχω βάλει μέσα τον Blood Omen. Έχω εγώ να πω ότι ευτυχώς που ήρθε να τα έκλεψε γιατί. Δεν θα έμενε τίποτα. Θα είχε πάρει μαρμάγκα. Ήθελα να το κάνουμε από καιρό αυτό το βιντεάκι, αλλά τι γίνεται τώρα, το παίρνω τηλέφωνο γιατί νομίζω ότι αυτός θα είχε είχα πάει μια φορά σπίτι και είχα δει ότι είχε πολύ πράγμα. Βασικά όχι σπίτι σου, στο μαγαζί. Μέχρι πρόσφατα τα είχα, δεν ήταν ότι, δηλαδή πριν ένα χρόνο πρέπει να τα πέρα. Και του λέω ψάξε να βρεις 5-10 καλά, φέρτα έχω και εγώ κάποια, αλλά λέει θα πάω να ψάξω και τα λοιπά. Και μετά με παίρνει τηλέφωνο από κάνα τετράωρο, τρίωρο, την άλλη μέρα, ό,τι και θυμάμαι πότε και μου λέει φίλε τα μέταξε όλα η μάνα μου, λέει κλάφτω το βίντεο. Του λέω όχι δεν το κλαίω. Θα το γυρίσουμε, του λέω εγώ. Εντάξει, πιο πολύ να δείξουμε. Εξώφυλλα διάφορα εδώ, ρετρό καταστάσεις. Από κατάστημα είναι αυτό νομίζω, το GameNet. Ναι, ξέρεις πόσα υπήρχαν τότε. Teleclub, GameNet, Games Club. Κοίτα εδώ κατάσταση. Να τους δείξουμε λίγο εικόνες, δηλαδή πολλοί δεν τα έχουν. Ναι, θες να τους δείξουμε. Θες τώρα να τους δείξουμε. Λίγα πραγματάκια, εντάξει και τελειώνει, ρε. Μην φοβάσαι. Όμως μάι μου, εσύ πρέπει να δείξεις εγώ πίσω. Πού είστε. Να δείχνεις εδώ, κράτα να δείχνεις. Βοήθεια λίγο. Πες μας και τις εμπειρίες σου μετά. Α, PlayStation Maker, φοβερό. Είχα όλα τα demo. Σχεδόν. Τα πέταξε και συνέχοντες, ε. Ναι, ρε, πάνε. Κοίτα εδώ, ρε, κοίτα εδώ. Games Festival 2005, με καραμανλή και έτσι. Μισκούμπρια, κοίτα εδώ κάτι οθόνες, κάτι πόσο... Ναι, μισκούμπρια, δεν ξέρω. Καραμανλής, καραμανλής. Πόσο να φαίνεται τώρα, θα το πάρει zoom. Το πήρε. Τα μισκούμπρια τότε αγνώριστη μα έλεγα. Ναι, έλα Μπαμπίνιο. Πού έγινε, αγόρι μου, κατατάσσεσαι. Τι μπλούζες είναι αυτές, δεν σου πάνε χωρίς μια gaming μπλούζα. Τώρα σηκώθηκα. Τώρα. Με συγχωρείτε. Τα χανά. Είχαμε μπουγάδο. Επανέλθω. Εσύ, στα μάτια πώς το βλέπεις αυτό το θέμα με τα gaming περιοδικά. Εντάξει, φιλιά, να μνήσεις τώρα παιδικές. Θυμάσαι που κάθε μήνα μπανάγαμε να βγει κάθε μήνα το. Κάθε μήνα περιμέναμε. Θα ακούσαμε να γίνει έτσι ένα μηνύο, γιατί πλέον λόγω του ότι είναι ίντερνετ, είναι daily η φάση. Δηλαδή ναι. Καθημερινά να λέω ότι η ηλικία πολλές φορές είχε
άπειρη σαβούρα μέσα σε νέα. Και να έχει, είναι, είναι χοντρό και να έχει μέσα όλες τις κυκλοφορίες όλου του μήνα να διαβάζει ή θέματα χρωματάκια μέσα. Ρε φίλε, ναι, δεν έχουν. Δεν κάθονται να βγάλουν. Φοβούνται ότι δεν θα πάει. Δεν πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Ρε φίλε, δεν θα πάει καλά. Αλλά ο έντυπος τύπος έχει ψοφήσει. Είναι και τα χαρτιά που πρέπει να πληρώσει, είναι και τα μελάνια που πρέπει να πληρώσει. Ξέρω εγώ, πρέπει να είναι πολλά για να μην ασχολούνται τώρα να βγάζουν. Ναι, δεν σε κοστίζει. Εγώ τώρα ο άλλος μπορεί να βρει δωρεάν την πληροφορία. Α τα κοστίζει να την αγοράζει. Λοιπόν, εγώ. Με μπλακ. Τι φεύγεις, ξανά. Έλα. Λοιπόν, αυτό. Το λοιπόν, ναι, αυτά, αυτά παιδιά. Αρκετά κοντέψαμε να βάλουμε τα κλάματα. Ναι. Λοιπόν, ήρθαμε λίγο να μοιραστούμε αυτή την ανάμνηση μαζί σας. Ναι, ήρθαν και οι αρκουδόγες πίσω. Ναι, να σου όλοι και εμείς. Στο κλίμα. Ο Μπάμπης είναι πάντα στο κλίμα. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που κάθατε και το είδατε έτσι μαζί μας. Νομίζω ότι έχουμε γίνει ένα ωραίο παρεάκι. Ναι. Και εμείς και τα παιδιά. Αν έχετε αναμνήσεις, καλό είναι να μας τις πείτε από κάτω. Εσείς τι αγοράζετε και τα λοιπά. Ναι. Ξέρω εγώ τι θυμάστε από όλα αυτά. Τι θυμάστε, καμιά φορά. Παλιοί περισσότερο. Ξέστη, γιατί εμείς ήμασταν και στην Αθήνα, ήταν λίγο πιο εύκολο να το βρει. Ναι. Ο άλλος είναι στην επαρχία που ήταν δύσκολο να το βρει. Μπορεί να έχει καμιά ιστορία τρελή, ξέρω εγώ, να παίρνει τηλέφωνο, πότε θα μου φέρετε το τάδε. Καλά, κλέξανε. Όταν ήταν πολύ στην επαρχία, έπρεπε να κατέβει στην πόλη, στην πόλη για να κάτσει να βρει κάποια περιοδικά. Οπότε ήταν και αυτό ένα πακέτο. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, για χαρά από μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε, το ξαναλέω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια. Yeah.